Πριν από έναν περίπου μήνα, το ρέμα στο Κατσαμπά καθαρίστηκε από τα καλάμια προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πλημμυρικών καταστάσεων στην περιοχή την περίοδο των έντονων καιρικών φαινομένων. Μηχανήματα καθάρισαν το ρέμα, όμως στη διάρκεια των εργασιών υπήρξε ζημιά στον αγωγό λιμάτων, με συνέπεια κάτοικοι να αντικρίζουν αυτές τις εικόνες και να διαμαρτύρονται για την έντονη δυσοσμία. Ήρθαν οι αρμόδιοι να καθαρίσουν το ποτάμι, έσπασαν τη σωλήνα από εδώ, οπότε υπάρχει ένα μεγάλο κενό του σωλήνα που θέλει αντικατάσταση, με αποτέλεσμα να βγαίνουν τα λίμματα. Κάποιες ώρες ανάλογα και με τον αέρα μυρίζει όλη η περιοχή εκεί πέρα, και όταν κάποια στιγμή αυτό το ποτάμι θα στερέψει, όπου να είναι δηλαδή αυτές τις μέρες, γιατί έχει και μέρες να βρέξει, θα αρχίσει να δημιουργείται μια λίμνη με όλα αυτά τα λίμματα. Και καταλαβαίνετε μετά τι πρόβλημα θα δημιουργηθεί με τα κουνούπια. Ξεκάθαρα είναι αγωγός λιμάτων. Από τον αγωγό που έσπασε, κάτοικοι αντικρίζουν καφέ και πράσινα υγρά, τα οποία όπως λένε καταλήγουν στη θάλασσα. Για το περιστατικό ενημέρωσαν τη Δημοτική Αρχή Ηρακλείου, προκειμένου να υπάρξει άμεση παρέμβαση για την αποφυγή ακόμη πιο δυσάρεστων καταστάσεων. Να έρθουν να το φτιάξουν. Γιατί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, δεν είναι πυκνοκατοικημένη περιοχή. Και τα κουνούπια και η βρώμα, όλα αυτά. Να ανοίξω να αερίσω τι. Έρχεται η μυρωδιά όλη μέσα στο σπίτι. Τώρα δηλαδή βλέπω πιο έντονα ότι είναι η σωλήνα, ναι, που φαίνεται εκεί. Λίγο σκουρόχρωμα. Ναι, βγαίνουν. Έχει πολλά κουνούπια εδώ η περιοχή. Και κάποιες φορές με τον αέρα, ανάλογα πώς φυσάει, ναι, μυρίζει. Από πλευρά ΔΕΙ φαίνεται να υποστηρίζεται ότι ο εργολάβος που έκανε το καθαρισμό ρεμάτων για λογαριασμό της περιφέρειας Κρήτης έκανε ζημιά στον επίμαχο αγωγό σε πολλά σημεία. Εγώ τους έστειλα αναφορά στην εφαρμογή που έχουν ο Δήμος και μου είπαν οι ίδιοι από τις 23 του Φλεβάρη που είχαν επικοινωνήσει μαζί μου ότι το ξέρουν το πρόβλημα, αλλά είναι, λέει, επειδή άλλος την έκανε τη ζημιά και δεν ξέρω και είναι δύσκολο, λέει, να έχουν πρόσβαση εκεί πέρα και το έχουν αφήσει, δεν το ξέρουν, είναι εις γνώσεις τους αυτό το πράγμα. Εγώ ξέρω ότι στο Δήμο απευθύνθηκα και μου είπαν ότι δυσκολεύονται αυτή τη στιγμή και το έχουν αφήσει έτσι, το έλεος του Θεού, για ένα μήνα αυτό το πράγμα. Να μπει ένα άλλο κομμάτι, να συνδεθούν αυτά που έχουν μείνει τα κομμάτια, να μπει άλλο ένα μεγάλο κομμάτι που λείπει, να έρθουν οι αρμόδιοι να το φτιάξουν. Γιατί έχουμε και μωρά εδώ και... Ναι, και τώρα ειδικά που θα ανοίξει ο καιρός, όταν έρχονται τα λίμματα, θα υπάρχουν τα κουνούπια. Παράλληλα, η ΔΕΙΑ υποστηρίζει ότι αν και είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας Κρήτης, η Δημοτική Επιχείρηση δρομολόγησε διαδικασίες για την άμεση κατασκευή νέου αγωγού, προκειμένου να μην δημιουργηθεί θέμα μόλυνσης του περιβάλλοντος. Είπαν ότι το κοιτάνε να βρουν κάποια προσωρινή λύση, γιατί μια μόνιμη λύση είναι δύσκολη, αλλά ούτε την προσωρινή λύση εγώ δεν έχω δει ακόμα. Από τις 23 του Φλεβάρη που έχει σπάσει ο αγωγός.